Έχουμε ένα πολύ καλό φίλο εδώ, ένα Έλληνα της Νορβηγίας, είναι ο Αλέξανδρος Ζλατάνος Ίψεν, με ιστορικό όνομα για την Νορβηγία, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά κοινό, έτσι, στην Νορβηγία. Σπάνιο είναι στην Νορβηγία. Είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο, ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ζλατάνος είναι γεννημένος στην Νορβηγία από μητέρα Ελληνίδα και από πατέρα Νορβηγό. Βρίσκεται στην Ελλάδα γιατί λόγω της καταγωγής του. Τον καλέσαμε εδώ πέρα είναι γιατί στη Νορβηγία θεωρείται ένας από τους ειδικούς σε θέματα Ελλάδας. Δηλαδή, όταν οι Νορβηγοί δημοσιογράφοι θέλουν, μπορούμε να δούμε και ένα από τα δημοσιεύματά του τα τελευταία, θέλουν κάποιον να τους μιλήσει για την Ελλάδα, φωνάζουν τον Αλέξανδρο. Έτσι είναι, Αλέξανδρο. Κάπως έτσι. Όταν λες και ειδικός, να θυμηθούμε ότι τότε γράφω και μιλάω νορβηγικά, όχι ελληνικά, γιατί θα μου ήταν λίγο δύσκολο να ακούγουμε σαν ειδικευμένο στα ελληνικά. Όχι. Για μένα το ότι μιλάς τόσο καλά ελληνικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Νορβηγία και απλώς από το οικογενειακό του περιβάλλον, από τη μητέρα του, η οποία ας σημειωθεί η Μαριλένα Ζλατάνου Ίψεν, είναι στέλεχος της χοροδίας, είναι στην όπερα του Όσλο. Ήταν πριν, τώρα μουσικός, freelance. Αφού πέρασε από την όπερα του Όσλο, τώρα εργάζεται ως μουσικός. Θα μπορούσαμε να δούμε και ένα απόσπασμα από ένα τραγούδι που έχει φτιάξει η Μαριλένα, το οποίο είναι τρομερά αξιοπρόσεκτο, ότι έχει γράψει μουσική και τραγουδάει σε πρωτότυπο κείμενο της Σαφούς. Να το ακούσουμε. Εκείνο που ίσως με το πρώτο άκουσμα δεν καταλάβατε είναι ότι το πρωτότυπο κείμενο είναι στα αρχαία ελληνικά φυσικά, δεν είναι μετάφραση, αλλά είναι ακόμα και για μας δύσκολο να προσαρμοστούμε γιατί έχει χρησιμοποιήσει τόνους που πηγάζουν από την αρχαία μουσική. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με τον Αλέξανδρο Ζλατάνο, ο οποίος ήρθε χτες από την Νορβηγία.
Δεν είναι εποχή για διακοπές. Ξέρουμε ότι έρχεσαι πολύ συχνά στην Ελλάδα για διακοπές. Αυτός, γιατί ήρθες τώρα? Ο λόγος είναι ότι δεν έχω έρθει, όπως είπατε, ποτέ τον Νοέμβρη στην Ελλάδα. Και σπάνια πάω στην Αθήνα, γιατί η οικογένειά μου είναι από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά η μάνα μου που είδατε τώρα στο, που τραγουδούσε, ήρθε στην Νορβηγία το 1972. Αλλά νιώθει, λόγω ηλικία και πολιτική ταυτότητα, ότι είναι παιδί του Πολυτεχνείου. Και εγώ δεν έχω δει, όπως είπα, δεν έχω δει το Πολυτεχνείο, το τι γίνεται εκεί 17 Νοέμβρη. Φέτος που είναι 40 χρόνια, μου ήταν σπουδαίο να το έχω δει κάποτε. Α, και ήρθες για να παρακολουθήσεις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο. Ναι, ήταν. Αυτές, μου είπες ότι ετοιμάζεις και ένα βιβλίο, γιατί ανάμεσα στα άλλα είσαι και συγγραφέας. Ναι. Θα μιλήσουμε μετά για το έργο σου, γιατί τι ακριβώς κάνεις στην Νορβηγία. Ναι. Αλλά σαν συγγραφέας, θέλεις να περιγράψεις και αυτή την εμπειρία. Ναι, είναι, το βιβλίο φυσικά θα βγει στα νορβηγικά και είναι, το σκέφτομαι έτσι να είναι γραμμένο με έναν τρόπο να καταλάβουν οι Νορβηγοί μερικά ερωτήματα για την Ελλάδα, την άλλη μου πατρίδα, που μου είναι σπουδαίο, γιατί όπως άλλοι Ελληνονορβηγοί όπως εμένα αγαπάμε πάρα πολύ και την Νορβηγία και την Ελλάδα. Και ενδιαφέρεται, ο Νορβηγός ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, αλλά δεν την καταλαβαίνει καλά γιατί δεν ξέρει τη γλώσσα. Έρχεται εδώ απλώς διακοπές, πάει σε ένα νησάκι, και αυτό μου είναι σπουδαίο να προσπαθήσω εγώ λίγο να εξηγήσω μερικά πράγματα που νομίζω είναι σπουδαία για τη χώρα. Το βιβλίο γι' αυτό, σε ένα χρόνο θα βγει περίπου. Πώς θα λέγεται? Θα λέγεται, αρκετά δραματικό τίτλο, θα λέγεται Ελληνικό αίμα, γιατί πάνε τα πράγματα λάθος στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και με τη μάνα μου έχω συζητήσει αυτό το τίτλο αρκετά, γιατί δεν θέλει να φοβάται μη δημιουργήσω κακές εντυπώσεις, αλλά με τα πράγματα που γίνονται εδώ στην Ελλάδα, όλοι στην Νορβηγία ξέρουν ότι περνάει πάρα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν είναι... Να θυμίσουμε εμείς ότι η Νορβηγία είναι από τις κορυφαίες χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά στον κόσμο, από μεγέθη καλοπέρασης. Και η Νορβηγία είναι από τους πιο ευτυχισμένους πολίτες στον κόσμο, ενώ σε αντίθεση η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό χώρο, στην τελευταία βαθμίδα, τόσο από επίπεδο οικονομικό, όσο και από επίπεδο δυσφορίας που νιώθει ο κόσμος και δυστυχίας, θα μπορούσα να το πω. Μπορώ και να συμπληρώσω, κύριε Μπετινάκη. Παρακαλώ. Όταν άλλοι σαν και εμένα, Ελληνονορβηγοί, μια ζωή ερχόμαστε ένα ή δύο φορές το χρόνο στην Ελλάδα και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή εμείς νιώθουμε ότι είμαστε κι εμείς Έλληνες, αλλά εμείς απλώς το χαιρόμαστε. Δεν πληρώνουμε την τιμή όπως όλοι οι Έλληνες. Τίμημα. Ναι, το τίμημα όπως το περνάνε τώρα οι Έλληνες. Και νομίζω τα τελευταία 2-3 χρόνια, αρκετοί σαν και εμένα, θα έχουν λίγο τύψει σε αυτό. Και θέλουμε κάτι να προσφέρουμε πίσω για αυτό το λόγο. Πες μου κάτι, πόσοι γνωρίζεις πόσοι Έλληνες ζουν στην Νορβηγία, έχετε κάποιο σύλλογο, κάνετε κάποιες συναντήσεις? Ναι, υπάρχουν και μερικοί από χρόνια οργανώνουν. Είναι ιδιαίτερα γύρω στην εκκλησία και ένα σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Εκεί, στο Όσλο. Λίγοι είναι, άμα σε σύγκριση. Τώρα ξαναέρχονται μερικοί νέοι που ψάχνουν μια δουλειά. Αυτοί που ήταν από πριν, αυτοί που είναι εκεί περίπου τα 40 χρόνια, είναι λίγοι. Ήρθαν τότε, αλλά οι περισσότεροι, από ό,τι καταλαβαίνω, πήγαν στη Γερμανία και στη Σουηδία, στη διπλανή μας χώρα, Σουηδία. Ναι. Λίγοι ήρθαν στην Νορβηγία. Αυτοί που ήρθαν όμως γνωρίζουν ένας τον άλλον. Αλλά παραδείγματος χάρη δεν έχουμε, νομίζω τώρα έχουμε ένα ελληνικό εστιατόριο σε όλο το Όσλο, που είναι λίγο. Στη Στοχόλμη ή στο Βερολίνο θα είναι πάρα πολλά. Ναι, ναι. Γιατί στο Στοχόλμη έχω μάθει, γιατί δυστυχώς ένας ο βαφτισινιός μου έφυγε για μεταπτυχιακά στη Στοχόλμη και το λέω δυστυχώς γιατί δεν τον βλέπω να ξαναγυρνάει. Έρχεται μόνο σαν επισκέπτης πλέον και προετοιμάζεται να ζήσει στη Σουηδία. Έχει πάρει μάλιστα και την αρμανιαστία του εκεί. Θέλω να πω ότι εκείνο που είναι το δυστυχέστερο για τη χώρα δεν είναι ότι πηγαίνουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, η μετανάστευση. Αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που πλήττει περισσότερο τη χώρα, την Ελλάδα, είναι ότι χάνει επιστημονικό δυναμικό. Δηλαδή ανθρώπους, ο συγκεκριμένος που ανέφερα είναι βιολόγος, θέλω να σου πω ότι φεύγουν άνθρωποι πλέον μορφωμένοι, ενώ κάποτε πηγαίνανε στη Γερμανία, στη Σουηδία, στο Βέλγιο, απλοί εργάτες, όταν δεν έβρισκαν εδώ δουλειά. Τώρα φεύγει το επιστημονικό μας δυναμικό και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Για πες μας, στην Νορβηγία, ποια είναι η απασχόλησή σου? Ναι, η δουλειά μου, καθημερινή δουλειά είναι στο κράτος, δουλεύω σαν, κάνω αναλύσεις στατιστικές σε μία του Υπουργείου, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το μεταφράσω, αλλά για πες μας, οικογενειακών θεμάτων, ίσως κάτι ναι, τέτοιο, ναι. Κοινωνικό και οικογενειακών θεμάτων. Ιδιαίτερως με θέματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα στην οικογένεια. Πού υπάρχει βία στην οικογένεια, πού η φτώχεια, πού τα διαζύγια, πού είναι. Τέτοιες ερωτήσεις. Για να ξέρει το κράτος πού να βοηθήσει περισσότερα τα παιδιά που έχουν προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κρατική μέρημνα για την οικογενειακή ζωή και για την... Θα ήθελα να μας μιλήσεις έτσι, γιατί αυτό μας φαντάζει πλέον σαν όνειρο εδώ πέρα, επειδή χάνουμε αυτό που λέγεται το κοινωνικό ενδιαφέρον του κράτους. Έχουν προσανατολιστεί, προσανατολίζεται μάλλον το κράτος, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν μιλάω τώρα για αυτά, για τα τελευταία χρόνια, αλλά είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Υπήρχε κάποτε ένα Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας που δεν υπάρχει πια. Και μας αρέσει να βλέπουμε κάποια κράτη τα οποία ασχολούνται με κοινωνικά θέματα. Αυτό το θέμα το οποίο τίνει να εξαφανιστεί από τη χώρα. Για πες μας, δηλαδή η φροντίδα που αναλαμβάνει το κράτος σε κάποιες περιπτώσεις, πώς είναι το νορβηγικό κράτος? Το νορβηγικό έρχεται σε δύο δόσεις, ας το πούμε έτσι. Πρώτον, μπορείς να πας σαν ζευγάρι να ζητήσεις δωρεάν θεραπευτική βοήθεια, αν σκέφτεται κανείς διαζύγιο. Και αν είναι παιδιά, αν έχει κανείς παιδιά και θέλει να χωρίσει, είναι υποχρεωτικό να πάνε να κάνουν φρόντευση. Δηλαδή, μια φροντίδα για τα παιδιά. Ναι, για να ξέρει το κράτος ότι δεν θα υποφέρουν τα παιδιά μετά. Και αυτό είναι δωρεάν, το κράτος το δίνει. Υπάρχουν σε όλη τη χώρα, που είναι μακρόστινη η Νορβηγία, μεγάλη χώρα. Έχουμε 50, γύρω στα 50 γραφεία, που μπορείς να πας να κάνεις αυτή την... Να ζητήσεις βοήθεια. Να ζητήσεις βοήθεια κρατική μέρη. Ναι, για το ζευγάρι αν έχει προβλήματα. Αν όμως ένα παιδί υποφέρει, θα μπει ο κράτος με άλλη δύναμη. Τότε, αν είναι να το πάρει το παιδί από τους γονείς. Δηλαδή, αν κρίνει το κράτος, μπορεί να κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να το συντηρήσουν ή να του παρέξουν αυτά που πρέπει να είναι η γονική παροχή. Ακριβώς. Και αυτό γίνεται συνήθως όταν ένα νηπιαγωγείο, οι αυτοί που δουλεύουν στο νηπιαγωγείο μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί. Αυτοί το λένε στο κρατικό γραφείο και τότε έρχεται επαγγελματίας να κάνει μια μελέτη, να δει αν πραγματικά είναι έτσι. Ή γίνεται από τα σχολεία. Ή μπορεί ένας άλλος γείτονας να το κάνει. Πες μου κάτι άλλο, Αλέξανδρε. Εσύ τέλειωσες νορβηγικό σχολείο. Τη γλώσσα την έμαθες μόνο από το σπίτι ή υπήρχαν στην Νορβηγία τρόποι να μάθεις τη γλώσσα? Την ελληνική γλώσσα. Την ελληνική γλώσσα. Κυρίως ήταν η μάνα μου που μου έμαθε τα ελληνικά. Αλλά υπήρχε και νομίζω ότι για κάποια χρόνια τώρα δεν υπάρχει λόγω της κρίσης, αλλά υπήρχε ένα σχολείο που πήγαινα εγώ και ο αδερφός μου και άλλα παιδιά, Ελληνο-Νορβηγοί, στο Όσλο. Ήταν κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη νομίζω ήταν, για 2 ή 3 ώρες το βράδυ. Και κάναμε μαθήματα εκεί. Εγώ νομίζω έφτασα μέχρι 4η τάξη ή κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε ότι υπήρχε κάποτε
φροντίδα του ελληνικού κράτους πλέον, έτσι. Του ελληνικού κράτους. Η οποία τώρα πλέον δεν υπάρχει. Ναι, δεν θέλω να πω ψέμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Κάποιος μου έχει πει ότι διαλύθηκε, αλλά ότι θέλουν να το ξαναξεκινήσουν. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς με ποιο τρόπο. Μπορεί και να είναι εθελοντές ή να. Το κύριο είναι να φέρουν δάσκαλο από την Ελλάδα να δίνει τα μαθήματα. Μάλιστα. Εσύ για την Ελλάδα, ό,τι έχεις μάθει, το έχεις μάθει από την παρόντιση της μητέρας σου και από προσωπικό ενδιαφέρον. Ναι. Μου έκανε εντύπωση, κάτω που μιλούσαμε, το σύστησα στο συνάδελφο τον Βασίλη τον Ζέρβα και λέει, Ζέρβας, λέει, είναι ιστορικό όνομα και μου θυμίζει στην κατοχή, τον πόλεμο κτλ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι διαβάζεις ιστορία ελληνική. Ναι, διαβάζω πολύ ιστορία. Τώρα, σύγχρονη ιστορία. Που είναι αυτή που νομίζω στο διεθνές, η αρχαιότητα όλοι την ξέρουν, δεν είναι και Έλληνες και στο εξωτερικό το ξέρουν. Η σύγχρονη ιστορία, η τωρινή ας πούμε, αυτή είναι πιο κρυμμένη, αλλά είναι πολύ περίπλοκη και πολύ ενδιαφέρουσα η ελληνική ιστορία, ας πούμε από το 1920 και μετά ή και πιο πριν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δεν νομίζω ότι την ξέρουν και πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί πάρα πολύ λίγα πράγματα διδάσκονται στο σχολείο για αυτή τη σύγχρονη ιστορία. Ίσως και γιατί υπάρχει και το μάγκωμα για τις πολιτικές εξελίξεις που ήταν αλλεπάλληλες αυτή την εποχή και βέβαια θέλουν να δώσουν μια πιο αντικειμενική άποψη, αυτό πιστεύω εγώ δηλαδή, και δεν είναι σε θέση να τη δώσουν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις ανθρώπους εδώ οι οποίοι πετάνε με το δορυφόρο και προσπαθούν να δουν τα πράγματα από ψηλά. Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση όποτε έρχεσαι στην Ελλάδα? Περισσότερη εντύπωση μου κάνει ότι υπάρχει τόσο καυγά και τόσο διαφορά πολιτικών απόψεων κτλ. Αλλά αν δεις λίγο πίσω από αυτά, όταν έρχεσαι διακοπές, βλέπεις ότι υπάρχει κάτι ελληνικό που το έχουν όλοι. Αυτό με κάνει πολύ εντύπωση, ότι παρόλο που γίνεται τόσο καυγά, είναι οι άνθρωποι κάπως ίδιοι. Και είναι κάτι ελληνικό. Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Θες να μας πεις κάτι ιδιαίτερο που σου έχει κάνει εντύπωση, περισσότερη εντύπωση στη χώρα εδώ? Ναι. Τώρα, ας πούμε κάτι που έγινε τώρα, μόλις έγινε, το φθινόπωρο αυτόν, που πέρασε δολοφονίες, που ας το πούμε ήταν πολιτικές δολοφονίες. Και γίνεται φασαρία στις ειδήσεις, εγώ κοιτάζω, προσπαθώ να μάθω τι έγινε. Αλλά μετά από 2 μέρες πέφτει αυτό από τις ειδήσεις. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια. Και σκέφτομαι, αν κάτι παρόμοιο θα έχει γίνει στην Νορβηγία, θα ήμασταν 2 μήνες μόνο με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και ότι τόσο γρήγορα τόσα γίνονται εδώ στην Ελλάδα, που κάτι χάνει αξία μετά από 2 μέρες. Πέρασε. Έχουμε άλλα τώρα. Και με κάνει εντύπωση, γιατί ξέρω, αν ήταν αυτό στην Νορβηγία, θα ήταν 2 μήνες τουλάχιστον. Θα μπορούσες να κάνεις μια σύγκριση της ζωής στην Νορβηγία με τη ζωή στην Ελλάδα, όπως τη βλέπεις? Πόσο διαφορετική είναι και η νοοτροπία των ανθρώπων και αυτά? Είναι μεγάλη διαφορά και δεν θέλω να πω αυτά τα εύκολα, ότι εντάξει, η Νορβηγία είναι λίγο κρύη, οι Έλληνες είναι λίγο πιο ζεστοί, οι Έλληνες μιλάνε και με τα χέρια, οι Νορβηγοί τα έχουν ήσυχα. Αυτά μου φαίνεται όχι τόσο απαραίτητα ενδιαφέρον. Αυτά είναι πιο γοητευτικά ίσως. Θα έλεγα ένα που είναι ας το πω έτσι, το θετικό των Νορβηγών, είναι ότι μισεί έντονα το ρουσφέτη. Δεν θέλει να το δεχτεί και αν είναι στο συμφέρον του. Δεν θα το δεχτεί γιατί το μισεί. Αυτό είναι πολλά θετικά που γίνονται στη χώρα μας. Έχει να κάνει με αυτό, νομίζω. Απ' την άλλη άποψη, να πω κάτι θετικό με τους Έλληνες, που δεν το έχουν τόσο οι Νορβηγοί, είναι ότι οι Έλληνες ξεχωρίζουν τι είναι το σπουδαίο και τι δεν είναι τόσο σπουδαίο. Αν ένας Έλληνας νευριάζει, και συνήθως μου φαίνεται, και δεν μιλάω τώρα ότι εντάξει είμαστε και πιο ζεστοί και ναι, αλλά άμα ας πούμε έχασες τα κλειδί του αυτοκίνητου, δεν τα βρίσκεις, δεν θα θυμώσεις το ίδιο παρά αν κάτι σου έκανε ένας στενός σου φίλος. Αυτή, να ξεχωρίζεις τι είναι το σπουδαίο και τι δεν είναι τόσο σπουδαίο, δεν το κάνουν τόσο Νορβηγοί, βλέπω ότι το κάνουν Έλληνες.
Και αυτό νομίζω είναι καλό. Νομίζω ότι πήραμε μια εικόνα από τη ζωή σε μια άλλη χώρα, από έναν άνθρωπο ο οποίος πατάει τα πόδια του σε δύο χώρες, γιατί όπως καταλάβατε ο Αλέξανδρος Ζλατάνος Ίψεν μπορεί να είναι Νορβηγός υπήκοος, αλλά έχει και μια αγάπη για την Ελλάδα και το έχει δείξει με τα ταξίδια του και τις επαφές του στη χώρα. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που ήρθες μαζί μας. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο βιβλίο που γράφεις και θα ήθελα όταν γίνει να κοιτάξουμε να το βρούμε να μεταφραστεί και στα ελληνικά, γιατί νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον.